Λοιπόν, καλησπέρα σας. Δεν περίμενα ποτέ να κάνω αυτό το βίντεο. Ήμουν από τους δυσπιστούς, η αλήθεια είναι. Αλλά πριν λίγο μου φέραν το χαρτί ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό. Θέλω λίγο να σας εξηγήσω την ιστορία μου. Πριν 4 μέρες περίπου είχα κάποια συμπτώματα όπως δέκατα, άρχισα να έχω πυρετό, να νιώθω κομμάρες, να ήμουν κομμένος, να μην έχω καθόλου όρεξη για τίποτα. Και τις τελευταίες 2 μέρες δεν είχα όσφρηση και γεύση. Δηλαδή, ό,τι και να φάω δεν καταλαβαίνω τι τρώω. Και το αποκορύφωμα ήταν χθες το απόγευμα που άρχισα να βγάζω κάποια εξανθήματα αρχικά στο πόδι και μετά στο χέρι. Θα σας τα δείξω. Πήρα τηλέφωνο τον δερματολόγο, τον γιατρό, μου είπα να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Οπότε ξεκίνησα 10 η ώρα το βράδυ και πήγα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, όπου δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, καθόμουν μία ώρα μέσα μέχρι να μπω στα ύποπτα τα περιστατικά. Μπαίνω, τους εξηγώ τι ακριβώς έχω από όλα τα συμπτώματα που δεν έχω γεύση, που έχω πόνο κεφάλους, που έχω πυρετό. Τέλος πάντων, βάζουν μέσα, μου βάζουν νερό γιατί βλέπουν τα εξανθήματα που έχω βγάλει και λένε ότι έχω αλλεργία. Οπότε μου βάζουν ένα ωρό με κορτιζόνη, μου κάνουν και μία ένεση πίσω στον ποπό. Τέλος πάντων, φεύγω και την επόμενη μέρα έχω γίνει 3 χειρότερα. Δεν μου κάνανε ούτε ένα τεστ χθες για τον κορονοϊό, γιατί μου πήραν αίμα και μου είπαν ότι από το αίμα φαίνεται αν έχει κορονοϊό ή όχι. Κάνανε στην Δανάη που ήταν μαζί μου τεστ κορονοϊού και μου είπαν ότι αν έχει Δανάη θα έχεις και εσύ. Okay, πήραμε σήμερα το πρωί τηλέφωνο, μας είπαν ότι η Δανάη είναι αρνητική. Δεν το άφησα έτσι και πήγα στο ιατρικό κέντρο και έκανα ένα τεστ κορονοϊού που βγαίνει σε μία ώρα, είναι το rapid. Και μου είπαν τελικά ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό και ότι αυτό είναι ένα καινούργιο, δεν ξέρω πώς ακριβώς να σας το εξηγήσω, είναι όχι εξελιγμένη μορφή, είναι ένα από τα σημάδια που έχει ο κορονοϊός, γιατί μίλησα μια γιατρό εξειδικευμένη από το εξωτερικό και μου είπε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά είναι σημάδια καινούργια που βγαίνουν στα σώματα από τον κορονοϊό. Να σας τα δείξω λίγο. Λοιπόν, έχω στο χέρι, αν βλέπετε εδώ πέρα, είναι σαν να έχω ανεμοβλογιά. Λεράκι εδώ. Χθες ήταν, δεν υπήρχαν αυτά τόσο πολύ. Και θα σας δείξω και εδώ. Έχω παντού, δηλαδή από εδώ μέχρι πίσω και πλάι μου είναι γεμάτη, γεμάτη όμως. Και στα πόδια μου, οπότε ξεκινάει από κάτω και πάει πάνω. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή το έχω περάσει ήδη 6 μέρες, είμαι 6 μέρες έτσι, ότι κάποια στιγμή ελπίζω να σταματήσει γιατί αρχίζω λίγο και ηρεμώ, η αλήθεια είναι. Απλά έκανα αυτό το βίντεο γιατί, παιδιά, χρειάζεται όντως προσοχή, θέλει πολύ προστασία. Ήμουν από τους ανθρώπους πραγματικά που σας λέω ότι έλεγα εντάξει, όχι τόσο υπερβολικά τα πράγματα με τον ιό. Υπάρχει, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Αν δεν την πάθεις, δεν θα μάθεις. Την έπαθα. Οπότε προσοχή, να πλένετε τα χέρια σας, μάσκες οπωσδήποτε. Και εγώ τώρα αναγκαστικά θα κάτσω καραντίνα 14 μέρες. Είναι το λιγότερο αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι τώρα διασωληνωμένοι μέσα στα νοσοκομεία. Παιδιά, θέλουμε παράκληση να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν βλέπετε δείγματα να κάνετε το τεστ και όποιος έχει διαγνωστεί με κορονοϊό να πάρει τηλέφωνο τους γύρω ανθρώπους που έχει βρεθεί και έχουν συναντηθεί. Εγώ με το που διαγνώστηκα έχω πάρει σίγουρα 10 τηλέφωνα που έχω βρεθεί και με άτομα πριν 2 εβδομάδες. Προληπτικά να τους πω ότι παιδιά έχουμε βρεθεί, διαγνώστηκαμε θετικό κορονοϊό, καλού κακού προσέχετε, κάντε και ένα τεστ γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά από μένα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας, μάσκες και είμαι σίγουρος ότι οι ευχές που θα μου στέλνετε θα πιάσουν τόπο. Εκ των προτέρων σας λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, θετικός, τι να κάνουμε. Έχω 4 μέρες, θα το πολεμήσουμε γι' αυτό. Σας φιλώ.